Ε, κάνε άκρη να περάσουμε, ρε! Ρε, κάνε να περάσουμε, ρε! Μη φωνάζεις, σου λέω εγώ, ρε! Έναν TikToker που αντιπαθείς. Ναι. Του έχω πει μάνα σχημά ότι έχει πεθάνει. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα τρίπτο και είμαστε εδώ πέρα με τον Καλαγάτσι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, κάντε ένα like και ένα subscribe εδώ πέρα στο κανάλι. Κάντε και follow εδώ πέρα που θα βγουν Instagram, ναι, social εδώ, και κάτω, λοιπά. Εδώ. Λοιπόν, εδώ σου βλάκι, ζωή, μια χαρά. Ναι, να σου πω. Βλέπει πολλά τον Bill Gates αυτός. Πώς βλάτζεις. Για δώσουμε ένα challenge, αν φτάσει, ας πούμε, αυτό το βίντεο. Ξέρω πόσα like θες να βάλεις ένα όριο. Κοίταξε να δεις. Ωραία, άμα κάνει 80.000 views, θα πας και θα παίξεις μπάσκετ για μένα, φίλο σου, για ένα μισάωρο με τον μποξεράκι. Μια και ξεκινήσαμε για μπάσκετ. Τσακώνεται. Ρε κάντε άκρη να περάσουμε, ρε! Ρε κάντε να περάσουμε, ρε! Και περνάμε την έξι. Τσακώνονται. Μη φωνάζεις, σου λέω εγώ, ρε! Βίντεο TikTok, μην κοιτάς πάλι στο λίγο. Θα φαντάζεσαι, μαλά. Τι να είναι, ρε, τα διάβασα το ρρρρ. Τι την μου ομάδα δεν πέθασα. Θέλω να μου πεις αρχικά από πού είσαι, ρε φίλα. Είμαι από τις Σπέτσες. Σπετσιώτησε. Αρχοντονήσι. Βέβαια, εγώ ρε φίλε, μόνο άρχοντας δεν είμαι, αλλά τέλος πάντων. Πώς ήρθε να ασχολείσαι με τη φάση. Φίλε, περίπου να πω 2 χρόνια, 2,5 κάπου εκεί. Αυτά που ανέβασε που σου είχα πετύχει στην αρχή, που είχε εκεί γύρω στους 20-30.000. Είναι αθλιβερά, ε. Ναι, μπρο, να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα. Μπορείς να το κάνεις λίγο, ένα, ναι. Ένα πες ότι έχεις το κινητό μου, πάρες. Λοιπόν, το κάνεις. Άμα η κοπέλα σας κερατώνει, τότε μάλλον κάτι κάνει λάθος. Πείτε μου σχόλια. Τι ζωή είσαι. Εγώ καιρός. Έχεις hate comment. Ναι ρε, πώς δεν έχω. Έχεις όλοι έχουμε στα βρύδια τύπου. Δεν μου λένε για οικογένειες, για καρκίνους και αυτά, αλλά θα μου πούνε αντιγράφει, cringe, όλα αυτά που μπορεί να πούνε σε κάποιον. Αν είσαι 48 ώρες ζωής, τι θα έκανες. Θα παίρναγα ρε φίλε με τους ανθρώπους που αγαπάω αυτό το χρόνο. Σεξ, φαγητό, ύπνο, λεφτά, βάλτε με σειρά. Φαγητό, σεξ, λεφτά, ύπνο. Πες μια λέξη που σου έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό για το παρόν, παρελθόν και μέλλον. Παρελθόν νοσταλγία, παρόν εξέλιξη και μέλλον φιλοδοξίες. Θα μου πεις από το 1 μέχρι το 10 πόσο έξυπνος είσαι. Ας γίνουμε ξεφύλλα, ξεκινάμε να γίνουμε ξεφύλλα κύριε. Λοιπόν, και πάμε, ώρα να γίνουμε ρεζίλι. Έλεγα ρε φίλε ότι είμαι 8. Είναι ένας βοσκός και έχει 15 πρόβατα. Πεθαίνουν όλα τα πρόβατα εκτός από 5. Πόσα πρόβατα έχει. Αφού πεθαίνουν όλα τα πρόβατα ρε φίλε. Λάθος είπα. Φόβο. Όλα και είπα. Αλλά πεθαίνουν όλα τα πρόβατα, ρε φίλε. Όχι, πεθαίνουν όλα τα πρόβατα. Παιδιά, πεθαίνουν όλα τα πρόβατα. Εκτός από 5. 5 πρόβατα δεν πέθαναν. Τι είπατε τώρα. Ναι, δεν είναι πιο απλό από ό,τι νομίζεις. Δεν είμαι. Νόμιζα ότι θα μου το παγιδέψεις, φίλε μου. Πόσοι μήνες έχουν 28 μέρες. Ένας μήνας. Όλοι μήνες έχουν. Για δύο δεν είναι. Πάμε στο παιχνίδι θάρρος και αλήθεια. Τρία. Το χειρότερο πράγμα που σου έχουν κάνει. Εντάξει, το χειρότερο πράγμα που μου έχει κάνει, ρε φίλε, ένας άνθρωπος ήταν που είχα μια σχέση και με χώρισε όταν ήμουν στρατό, ρε φίλε. Δεν είχα φίλους, δεν είχα τίποτα, ξέρω εγώ, ήμουν πολύ δύσκολο. Oh. Είχα περάσει άσχημα πολύ εκείνη την περίοδο. Ήτανε... Πότε έχεις πάει στρατό? Το 2014. Τι σύρου λες, 34. Έναν TikToker που αντιπαθείς. Αν θες πες και εμένα, αλλά δεν ξέρω κατά πώς θα γυρίσει σπίτι σου μετά. Ωραίο, μου άρεσε. Μα λέγα τώρα πώς θα το φάω αυτό, πώς θα το πιω αυτό. Και εγώ είμαι πάρα πολύ να ξέρεις. Θα πάθεις τώρα θα είμαι σαν... Εντάξει, χαλαρά. Τόσο βάζεις ή βάζεις παραπάνω. Πάρε, πάρε. Μπορεί να φας κι άλλο γι' αυτό. Σε καθαρίσω λίγο. Το επόμενο. Μη σου φύγει από το στόμα. Ποιο περίεργη φήμη που έχεις ακούσει ποτέ για σένα. Α, ότι έχω βάλει ένα, ότι έχω βάλει αναβολικά μια περίοδο που πήγαινα γυμναστήριο. Τι λες. Έλα, χοντρός είμαι, ξέρω, δεν ξέρω. Μια περίοδο είχα πάει, άκου φίλε, μια φορά είχα πάει γυμναστήριο. Και εντάξει, πήγαινα, είχα μια ρε παιδί μου, αλλά ποτέ δεν είχα ούτε κανένα σώμα τρελό. Είχαν βγάλει φράγμα ότι έχω πάει αναβολικά ρε. Και δεν είχα κανένα σώμα ρε. Πιο περίεργο μέρος που έχεις κάνει σεξ. Σε ασανσέρ. Ασανσέρ. Για μένα αυτό είναι το πιο περίεργο. Για μένα εντάξει, ρε Γιάννη που φορτώνεις τώρα μέσα στην εκκλησία μέσα. Εντάξει. Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη, μεγαλείο τότε. Εντάξει, ασανσέρ, εγώ εκεί μέχρι εκεί φτάνω. Μέχρι εκεί μπορώ. Συγγνώμη. Μεγαλύτερη συνήθεια που έχεις. Δυστυχώς, παιδιά, δυστυχώς θα τονίσω το κάπνισμα. Λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα έκανες αν ξυπνούσες ως το αντίθετο φίλο. Έκανα σεξ με έναν άντρα για να δω πώς είναι. Τι άντρα, ας πούμε, συγκεκριμένα κάτι. Το καλύτερο. Αμπτούλα, ας πούμε. Κογκό, Λάος και τέτοια. Το χειρότερο πράγμα που έχεις πει σε κάποιον. Έχω πει ρε φίλε σε κάποιον, έχουμε μικρή όμως να τονίσω, όταν είχαμε τσακωθεί πιτσιρικάδες. Ναι. Του έχω πει μάνα σχημά ότι έχει πεθάνει. Ήταν και φίλος μου. Το ήξερες. Το ήξερα, ήμασταν μικροί και σου λέω δημοτικό φάση. Ναι, 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 ναι. Δεν μιλάμε τώρα για λύκειο και τις ηλικίες απαγορευτικές. Με είχα συγχωρηθεί πάρα πολύ. Πω, πω φίλε. Μετά τους ζητάγα συγγνώμη για τέτοια έκλαιγα και δεν με συγχωρούσα με τίποτα. Ερωτήσεις ναι. Θάρρους. Πες μου δύο αλήθειες και ένα ψέμα για σένα και θα προσπαθώ να μαντέψω ποιο είναι το ψέμα. Βέβαια δεν μπορώ να την πω, δεν ξέρω. Ζορίζεσαι. Ναι, δεν μπορώ να την πω. Δεν μου έχετε. Δεν ξέρω, δεν μου έχετε. Πάθε στη ρεμάδα. Φέρε το τσίλι. Μην κουμπί μια δεκαετία σαν τρελό. Εντάξει, μα να μην σταματήσω να τρακάρω. Αυτά είναι καλά, είναι καλά. Μα να ξεριχθείς και υδρώνεσαι, καλά. Πες μου μια αλήθεια και ένα ψέμα, είμαστε στην οικογένεια Τατιάνα Στεφανίδου. Κάνε scroll στις επαφές σου μέχρι να σου πω stop. Σε αυτή που θα σταματήσεις, θα τον πάρεις τηλέφωνο ή θα το διαγράψεις τελείως από επαφή. Ένα. Δύο. Τρία. Stop.
Ζωή β. Ποιο είναι αυτό, ξέρει. Ναι. Θα τον πάρει. Όχι. Τέλο. Εντάξει. Θα είναι πολύ. Πάρε τηλέφωνο ένα άτομο και πε του κάτω φάρση και πε του μία ιστορία. Δεν ξέρω τι θα σκεφτεί. Ωραία. Και σου έχω εγώ πέντε λέξει που πρέπει να τι εντάξει μέσα. Έλα, Νίκο, μου τι κάνει. Καλά, εδώ στο μάρκετ είμαι. Μπράβο, θα πάμε για ένα αργιλέ μετά που είπαμε ή θα μου το ακυρώσει πάλι. Θα πάμε, ναι, πάμε. Ρε, μου έλεγα να σε ρωτήσω τώρα εγώ. Ε. Ρε, φίλε μου, σταμάτησα το μαγαζί και ξεκανήσανε κάτι προκτοφωνήματα να πούμε. Δηλαδή, ρε, φίλε, κάτι σταμάτησε και μα πουλήσει και τέτοια και λέω ρε, παιδιά, τι θα σου πούλε. Απλά ήθελα να κάνω αυτό που μου αρέσει. Θα σου πω, ρε, ποιο το είπε αυτό. Μου το είπε κάποιο τα παιδιά το μαγαζί, ρε, φίλε. Και πολλοί άνθρωποι που ήταν εξή που ερχόντουσαν σαν πελάτε. Ένα μου λέει, άντε μωρε πατσαβούρα, την είδε και influencer. Να με τον κάθε βουκεφάλο να πούμε, να μου λέει ότι να είναι, αλλά. Τι λες ρε φίλε. Στο λόγο μου ρε, θα στα πω και μετά, αλλά λέγω ότι έχει κάτι περίοδος, δεν ξέρω τι φάση. Δηλαδή δεν πάνε να κοινωνήσουν στην εκκλησία να συνέλθουνε. Να σου πω ρε, δεν ξέρω και εσύ έφυγες και πολύ κομπλέ, δηλαδή, okay. Ευγενικός δεν ήμουν με τα παιδιά. Ευγενικός, πολύ ευγενικός και. Σταμάτησα, ρε φίλε, εντάξει, ξέρεις γιατί δεν είναι κάτι. Η οικογένεια, αλλά ήθελα να κάνω αυτό που μου αρέσει. Λοιπόν, είναι μπρο μου, φυλάκια. Τελευταία ερώτηση, η Θάρρους, την οποία έβγαλα εγώ αποκλειστικά για σένα. Θα πάμε και θα παίξουμε ένα μπασκετάκι, τα τρία. Ποιος χάσει, τρώει μια γέρη κουταλιά τσίλι. Μέσα ρε. Πάμε. Μέσα. Ναι, ναι. Φουλ ρε. Πάμε. Το Μάγκες challenge για να φάει τσίλι στα τρία... 3-3-0, 5-0, πες στα 5. Στα 5. Στα 5. Τι φάνουμε ρε μαλάκα. Ωραία, θέλεις στα 3. Θες στα 5. Πάμε στα 4. Στα 4. Ωραία. Λοιπόν, πρόλεψη. Λοιπόν, πες. Πρόλεψη πιστεύω θα είναι εισάξιο το παιχνίδι. Και να εσύ πει δεν πει. Κασάντες το πρόβλημα. Γαμισέ με ρε. Τόσα βήματα έκανε ρε παιδιά. Όχι. By Evan Turner. Δημόσιο ξεφτύλισμα. Πρέπει να φάω τσίλι τώρα, on camera. Περίμενε. Το βλέπετε. Έλα λίγο Γιάννη. Έλα ρε μαλάκα, θα γαμηθώ. Μετά θα δω wasabi. Γεια σας. Κάντε ένα like και ένα subscribe γρήγορα. Δεν έχω καθόλου σου καλό σουτ πάντως. Σου βάζω διλήμματα. Μου λες τι θα προτιμούσες. Θα φτύσεις ζωντανός ή να σε φάνε ζωντανό. Να φτύσεις ζωντανός. Φρικτό ρε φίλε, να σε φάνε. Να σε φάνε ζωντανό. Ναι, γιατί θα φτύσεις ζωντανό. Ρε φίλε, αλλά να σε φάνε, να σε τρώνε και να σε ζωντανό. Να σε τρώνε για να το βλέπεις, ρε φίλε, ακραίο. Μου έχεις τη στολή του Iron Man ή τα λεφτά του Iron Man. Τη στολή του Iron Man, ρε φίλε. Να αντιμετωπίσεις το μεγαλύτερο εφιάλτη σου ή να μην πραγματοποιηθεί κανένα όνειρό σου. Να αντιμετωπίσεις το μεγαλύτερο εφιάλτη μου προφανώς. Ποιος είναι? Να σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάω, ρε φίλε. Την οικογένειά μου ολόκληρη, τους φίλους μου, να μην έχω κανένα στον κόσμο, να είμαι μόνος, μονάδα. Και να ζω και για πάντα, έτσι, να είμαι και αθανασία. Να διπλασιάσει τη χωρητικότητα στη μνήμη σου ή να διπλασιάσει το IQ σου. Να διπλασιάσει το IQ μου προφανώς. Να ζεις για πάντα χειμώνα ή καλοκαίρι. Χειμώνα, μπρο. Χειμώνα, μπορεί να ντυθείς. Ναι. Το καλοκαίρι τι κάνεις. Χάσεις την ικανότητά σου να διαβάζεις ή να μιλάς. Διαβάζω. Να έχεις rewind button για τη ζωή σου ή να έχεις κουμπί παύσης. Μαλάκα τρελό, τι ωραίες ερωτήσεις. Θα έλεγα κουμπί παύσης. Να είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο ή ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Ο πιο έξυπνος. Να λες πάντα αλήθεια ή πάντα ψέματα. Φίλε, να λες πάντα αλήθεια, ξέρω εγώ. Να λες πάντα ψέματα. Δηλαδή δεν θα έχεις κανέναν άνθρωπο ποτέ. Δεν θα είσαι σε τίποτα ποτέ ειλικρινής με κανέναν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Πείτε μου ποιον άλλο καλεσμένο θα θέλατε να φέρω. Κόγια. Στα 100 καπά. Όχι, ρε φίλε, δεν Κόγια. Μακάρι να έρθει ο Κόγια. Μακάρι, Κόγια. Κάντε ένα follow τον Καλαγκάτσι και ένα follow τον. Τι ώρα, σε ώρα που θα βγει. AJ. Να κάνετε like και subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye, παιδάκι.